Πολύ ενδιαφέρουσες εφαρμογές και οι τρεις εδώ πέρα, γιατί μας βοηθάνε να καταλάβουμε 2-3 πράγματα πάλι για τη δομή της λύσης. Μας λέει λοιπόν στο πρώτο ερώτημα ότι ένας φωτογράφος θέλει να βγάλει γαμήλες φωτογραφίες που να περιλαμβάνουν τους νεόνυμφους και 10 συγκεκριμένα συγγενικά πρόσωπα. Με πόσους τρόπους μπορεί να τοποθετήσει τα 12 πρόσωπα σε μία σειρά, ώστε οι νεόνυμφοι να βρίσκονται, λέει, στο κέντρο της φωτογραφίας, δηλαδή να υπάρχουν 5 άτομα δεξιά τους και 5 άτομα αριστερά τους. Τώρα, αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι κάποιος θα πρέπει εδώ πέρα να εικονοποιήσει τη λύση. Τι σημαίνει να εικονοποιήσει τη λύση? Να δημιουργήσει καταρχάς πάνω στο μοντέλο που έχουμε πάνω στις διατάξεις τις παύλες. Και οι παύλες οι οποίες θα πρέπει να δημιουργήσουμε εδώ πέρα είναι όσα και τα άτομα θα παραθέσουμε. Έτσι, θα βάλουμε δηλαδή σε μία σειρά. Έτσι λοιπόν έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Και μετά διαβάζοντας ξανά και ξανά την εκφώνηση, να βάλει ενοιολογικά να καταλάβει τι περιορισμός τίθεται. Και αυτό το οποίο μας λέει λοιπόν είναι ότι πρέπει μέσα στη μέση να είναι η νεόνυμφη. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε 5 άτομα αριστερά και 5 δεξιά. Συνεπώς μετράω 1, 2, 3, 4, 5 παύλες από τη μία μεριά. Άρα εδώ να βάλω ένα σημείο διαχωρισμού και επίσης άλλα 5 άτομα στα δεξιά. Εδώ λοιπόν μέσα στη μέση θα είναι αυτοί οι δύο, οι νεόνυμφοι. Αριστερά άτομα, δεξιά επίσης άτομα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εδώ πέρα καταλαβαίνω ότι πρόκειται για πρόβλημα διατάξεων, πέρα από το γεγονός βέβαια ότι είμαστε στο μάθημα, από το γεγονός ότι με ενδιαφέρει να τους βάλω αυτούς τους ανθρώπους σε μία σειρά, έτσι, ότι όταν αυτό το σκεφτόμαστε, πάντα θα σκέφτεσαι τον κανόνα του γινωμένου, έτσι, πάντα, παύλες και κανόνας γινωμένου, δηλαδή, δες λίγο εδώ την προσέγγιση στην αριστερότερη παύλα. Έχω 10 επιλογές. Μπορεί να κάτσει οποιοδήποτε από αυτά τα άτομα. Μετά έχω 9, 8, 7, 6. Προσοχή μετά για τους νεόνυμφους. Εδώ πέρα έχω 2 επιλογές, σωστά. Αμέσως μετά μία επιλογή εδώ. Και πάμε τώρα και στα άτομα που είναι στις δεξιές παύλες. Έχω 5, 4, 3, 2, 1. Δηλαδή ο απλός κανόνας γινωμένου στις διατάξεις πάντα με οδηγεί σε μία κομψή απεικόνηση της λύσης. Την οποία καταλαβαίνω ποια είναι η λύση και τώρα αυτό που απομένει να το γράψω λίγο ανθρωπινά, δηλαδή με τους τύπους και τα ρέστα. Οπότε λοιπόν πάμε τώρα αυτό εδώ πέρα να το γράψουμε ορθά. Όσον αφορά τώρα τους νεόνυμφους, να ξεκινήσουμε αυτούς και να σκεφτούμε λίγο κιόλας και τη συμπλήρωση των λύσεων. Οι τρόποι είναι 2 άτομα σε 2 παύλες. Άρα 2 παραγωγικό θα λέγαμε μεταθέσεις. Τυπικά με βάση τους τύπους τους οποίους είπαμε. Και τώρα, τι απομένει αμέσως μετά? 10 θέσεις για 10 άτομα. 10 θέσεις για 10 άτομα. Και εδώ πέρα οι λύσεις οι οποίες υπάρχουν είναι 10 παραγωγικό και πάλι μεταθέσεις. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Άρα λοιπόν θα λέγαμε τώρα από τον κανόνα του γινωμένου, οι τρόποι τελικά είναι 2 παραγωγικό επί 10 παραγωγικό. Τώρα, ειδικά σε αυτήν εδώ την άσκηση, κάποιος μπορεί να σπάσει τη λύση και σε 3 μέρη, δηλαδή το μέρος που είναι αριστερά, το μέρος που είναι μέσα στη μέση και το μέρος που είναι δεξιά. Και αν πάμε τώρα στο μέρος που είναι αριστερά, έχουμε εδώ πέρα σε αυτό το κομμάτι, προσοχή, 5 θέσεις, αν το στήσουμε έτσι με κουβαδάκι και όλα να το βλέπουμε, 5 θέσεις για 10 άτομα όμως, σαν διαθέσιμες επιλογές. Άρα λοιπόν αυτό εδώ το αριστερό κομμάτι θα λέγαμε πως είναι διατάξεις χωρίς επανάληψη προσοχή, γιατί δεν διατάσσονται όλα, π του 10,5. Αμέσως μετά θεωρούμε ότι αυτό το κομμάτι έχει συμπληρωθεί, δηλαδή έχουν φύγει τα 5 άτομα, θέλω να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό. Και πάμε τώρα στο μεσαίο κομμάτι, όπου στο μεσαίο κομμάτι για τους 2 νεόνυμφους έχουμε 2 παραγωγικό τρόπους μεταθέσεις. Και τώρα, τι έχει απομείνει τώρα για τις τελευταίες 5 θέσεις? Πάλι ένα μικρό στήσιμο κουβά εδώ πέρα, όπου πλέον τα άτομα είναι 5. Προσοχή, διότι ήδη τα 5 άτομα έχουν μπει στις 5 πρώτες θέσεις. Άρα λοιπόν, επί 5 παραγωγικό, πάλι σαν μεταθέσεις και έτσι συμπληρώνεται όλη η λύση σε φάση, σε στάδια. Τη λύσαμε λοιπόν με 2 τρόπους. Ο ένας τρόπος ήταν πιο, αυτός που είπαμε πρώτα δηλαδή, είναι πιο συνδυαστικός, πιο κομψός. Ο δεύτερος τρόπος είναι λίγο πιο διαστητικός. Ναι, αλλά και τα δύο είναι πολύ χρήσιμα σκεπτικά. Αυτά λοιπόν σχετικά με το ερώτημα αυτό. Πάμε στο επόμενο ερώτημα. Ένα παιδί λέει έχει στη διάθεσή του 15 τουβλάκια από κάθε ένα από 4 διαφορετικά χρώματα. Εδώ τώρα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί όσον αφορά τη διατύπωση, δηλαδή θέλει λίγο ξανά ένα διάβασμα ίσως. Λέει ότι το παιδί έχει στη διάθεσή του 15 τουβλάκια από κάθε ένα από 4 διαφορετικά χρώματα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι από το χρώμα 1 έχει 15 τουβλάκια, αμέσως μετά από το χρώμα 2 έχει επίσης 15 τουβλάκια, από το χρώμα 3 έχει επίσης 15 τουβλάκια, και από το χρώμα 4 έχει επίσης 15 τουβλάκια. Αυτά είναι τα αντικείμενα δηλαδή, αν αποδομήσουμε σωστά την εκφώνηση.
Οπότε λοιπόν τα αντικείμενα που έχει να διαχειριστεί αυτός είναι ομάδες ομοίων αντικειμένων, ναι. Και τώρα θέλει να τοποθετήσει σε μία σειρά 10 του βλάκια, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Τώρα εδώ ιδιαίτερη προσοχή, δεν είναι μεταθέσεις ομάδων ομοίων, γιατί η λέξη μετάθεση σημαίνει ότι τα διατάσσουμε όλα. Α, εδώ δεν διατάσσουμε όλα τα αντικείμενα, δεν διατάσσουμε 60 αντικείμενα, προσοχή. Οπότε λοιπόν εδώ πέρα πρέπει να κάνουμε ένα στήσιμο το οποίο να κουμπώνει σε ένα μοντέλο. Και εδώ το σωστό στήσιμο, εν πάση περιπτώσει, είναι να πάμε και να το κάνουμε διατάξει με επανάληψη. Δηλαδή, να βάλουμε έναν εκπρόσωπο από κάθε χρώμα, θα λέγαμε. Κάτι αντίστοιχο είχαμε κάνει και στους συνδυασμούς, αν θυμάσαι. Το νι λοιπόν είναι ίσο με το 4 και από την άλλη μεριά έχω 10 παύλες. Παρατήρησε ότι αν το παιδί βάζει 10 τουβλάκια στη σειρά, μπορεί να βάλει από το χρώμα 1 από κανένα έως σε όλες τις θέσεις. Ναι. Ομοίως για το χρώμα 2 από κανένα έως σε όλες τις θέσεις. Για το χρώμα 3 ομοίως από κανένα έως σε όλες τις θέσεις. Άρα λοιπόν τελικά το πρόβλημα αυτό μπορεί να μοντελοποιηθεί με διατάξεις με επανάληψη. Όταν γράφεις διατάξεις με επανάληψη, πάντα να γράφεις λίγο εδώ έτσι στο πρόχειρό σου και μία απαρχή στον κανόνα του κινουμένου, για να μην κάνεις ποτέ λάθος στη βάση και στον εκθέτη. Ναι. Άρα λοιπόν 4 εις τη δεκάτη είναι η σωστή λύση στο πρόβλημα αυτό εδώ. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και το ερώτημα. Πάλι βλέπεις εδώ πόσο προσεκτικός πρέπει να είσαι στην εκφώνηση της άσκησης και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Και πάμε και στο ερώτημα Γ τώρα που έχουμε στη διάθεσή μας, λέει 15 διακεκριμένα διαφορετικά CD και 5 όμοια μεταξύ τους κενά CD. Με πόσους τρόπους μπορούμε να τα τοποθετήσουμε το ένα δίπλα στο άλλο σε ένα ράφι. Εδώ νομίζω είναι αρκετά εύκολο όσον αφορά το τι θέλουμε να κάνουμε. Έχουμε 20 CD συνολικά και θέλουμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Οπότε το μόνο το οποίο απομένει είναι να διακρίνουμε τι είναι τα αντικείμενα. Και τα αντικείμενα, προσοχή, προσοχή, τα βλέπουμε σαν ένα όλο, ναι. Δηλαδή όλα μαζί τι είναι. Και η απάντηση είναι ότι είναι ομάδες ομοίων. Και έχουμε μία ομάδα η οποία έχει 5 αντικείμενα, 5 όμοια CD και ύστερα τα άλλα 15 είναι όλα διακεκριμένα μεταξύ τους. Άρα λοιπόν για να τα φτιάξουμε αυτά να είναι ομάδες ομοίων θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε μία ομάδα ενός CD, άλλη μία ομάδα ενός CD, άλλη μία ομάδα ενός CD κτλ. Κτλ. Άρα συνολικά θα λέγαμε ότι έχω ακόμα 15 ομάδες, η κάθε μία εκ των οποίων όμως έχει ένα CD. Προσοχή, το είδαμε και στη διαταραχή του στο μάθημα, δηλαδή αν σου πω ότι έχεις 10 αντικείμενα και τα οποία να είναι, ξέρω εγώ, όλα διαφορετικά εκτός από 2. Κατάλαβες, δηλαδή να έχεις 8 διαφορετικά και 2 μόνο όμοια, αυτά τα αντικείμενα σαν όλων είναι ομάδες ομοίων αντικειμένων και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στα πλαίσια του μαθήματος. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη διαχείριση. Κατά τα άλλα, εδώ έπρεπε να καταλάβεις τι είναι τα αντικείμενα. Τα αντικείμενα λοιπόν είναι ομάδες ομοίων αντικειμένων, άρα το πρόβλημα μπορεί να μοντελοποιηθεί ως μεταθέσεις ομάδων ομοίων. Το σύνολο των αντικειμένων είναι 20, άρα 20 παραγωγικό στον αριθμητή, προσοχή. Και ύστερα τους πληθάριθμους των ομάδων με παραγωγικό στον παρονομαστή. Άρα για την πρώτη ομάδα που έχει 5 βάζω 5 παραγωγικό. Και ύστερα για όλες τις υπόλοιπες ένα παραγωγικό, γιατί κάθε ομάδα έχει ένα αντικείμενο. Επί ένα παραγωγικό λοιπόν. Τελικό αποτέλεσμα για να φάω λάχανο και αυτούς τους άσους γιατί είναι λίγο αντιαισθητική είναι 20 παραγωγικό δια 5 παραγωγικό.